Η διοίκηση του εργατικού κέντρου χαιρετίζει τους Αμνιώτες και όλους τους νησιώτες που σήμερα διαδηλώνουν για να σταματήσει το έγκλημα που διαπράτεται στα νησιά μας σε βάρος κατοίκων και ξεριζωμένων εγκλωβισμένων ανθρώπων. Χαιρετίζουμε όσους διεκδικούν να κλείσει το hot spot και να μην γίνει κανένα νέο πουθενά. Ούτε κλειστό, ούτε ανοιχτό, ούτε μικρό, ούτε μεγάλο. Πρόσφυγες και μετανάστες να απεγκλωβιστούν από τα νησιά και τη χώρα και να πάνε με ασφάλεια όπου επιθυμούν. Χαιρετίζουμε όσους ορθώνουν το ανάστημά τους και δεν αντέχονται να μας κοροϊδεύουν άλλο. Τόσο η προηγούμενη κυβέρνηση όσο και αυτοί που συνεχίζουν την πολιτική εγκλωβισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρώντας τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας-Ελλάδας η οποία πρέπει άμεσα να καταργηθεί. Είναι απάνθρωπο και δεν ανεχόμαστε άλλο άνθρωποι να ζουν σε φαβέλες εκτεθειμένοι στο κρύο, στη βροχή και στις ασθένειες. Πρέπει στο νησί να παραμένουν για λίγο σε έναν μικρό χώρο καταγραφής και ταυτοποίησης όπου θα τους παρέχεται ιατροφαρμακευτική φροντίδα και από εκεί σύντομα θα μετακινούνται σε ανθρώπινες δομές στην υπηρετική Ελλάδα όπου θα κάνουν τις αιτήσεις ασύλου τους και θα μεταβαίνουν όπου επιθυμούν. Είμαστε εδώ σήμερα συνεχίζοντας το αγώνα που δίνουμε εδώ και καιρό για να μείνουν στα χαρτιά τα σχέδια της κυβέρνησης. Για να μην γίνει νέο hot spot κέντρο κράτησης. Για να μην μονιμοποιηθεί ο εγκλωβισμός, η καταστολή και η απανθρωπιά. Που σε συνδυασμό με το νέο νόμο για το άσυλο θα χωριστούν οικογένειες και θα οξυνθούν πολύ τα προβλήματα και για τους κατοίκους του νησιού μας και για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Οι επιπτώσεις του εγκλωβισμού είναι καθαρά ορατές καθημερινά στη ζωή των κατοίκων του νησιού. Και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να αποζημιώσει στο 100% όσους έχουν υποστεί ζημιές από αυτόν τον εγκλωβισμό. Άλλωστε, αυτή είναι υπεύθυνη και έχει την ευθύνη για την κατάσταση η οποία επικρατεί στο νησί μας. Πρέπει να σταματήσει το έσχος των ΜΚΟ, να φύγουν από το νησί και το κράτος να αναλάβει όλη τη διαχείριση του προσφυγικού. Αυτοί που καθημερινά μας κλέβουν τον ιδρώτα με τους φόρους, με τις μειώσεις μισθών και συντάξεων, με τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς, που βάζουν λουκέτο στα μαγαζιά, που μας αφήνουν χωρίς γιατρούς και συγκοινωνίες, φταίνε και για τους πολέμους, τις επεμβάσεις, τη φτώχεια και την εξαθλίωση που υπάρχει σε διάφορες χώρες, όπου μεγάλες δυνάμεις και διεθνείς οργανισμοί αιματοκυλίουν λαούς, εκμεταλλεύονται τον πλούτο τους και τη γεωγραφική τους θέση. Αυτοί εισβάλλουν στη ζωή μας και την κλέβουν, μας βάζουν θηλιά στο λαιμό και μας πνίγουν στα χρέη και τη δυστυχία, μας παίρνουν τα νησιά και τη ζωή μας και μάλιστα θέλουν να μας αποπροσανατολίσουν στοχοποιώντας τα θύματα, δηλαδή πρόσφυγες και μετανάστες και όχι αυτούς που πραγματικά φταίνε για την κατάσταση αυτού. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα θεωρήσαμε ότι αφήσα που κυκλοφόρησε η περιφέρεια στη Μυτιλίνη μόνο και στο διαδίκτυο και το σύνθημα που προτάσει για τις σημερινές κινητοποιήσεις δικαιολογημένα έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε πολλούς φορείς των νησιών μας γιατί δεν χτυπάει αυτόν που φταίει για τον εγκλωβισμό και τις επιπτώσεις που βιώνουμε εμείς οι νησιώτες που είναι υπό ίδια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης. Με τη συνθηματολογία αυτή δυστυχώς ενισχύει ξενοφοβικές φωνές και δίνει τροφή σε όσους βάζουν τα θύματα του πολέμου και της φτώχειας και όχι με τις αιτίες που τους οδήγησαν στην ξενιτιά. Η στάση αυτή βολεύει την κυβέρνηση και όσες αντικυβερνητικές κορώνες ψευδεφρήγραφα και αγκάζουν. Όπως βολεύει και αυτό που υποστηρίζουν οι θελημένα ή αθελά τους κάποιοι ότι αρκεί να φύγει το χοσπότ από την πόλη και να είναι κλειστού τύπου, παρασυρώμενοι ίσως από η τοπάθεια και ότι υπάρχουν οι λυμένες αποφάσεις. Το hot spot
δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά στο νησί. Γιατί όσο υπάρχει, θα έχουμε και εγκλωβισμένους ανθρώπους και περισσότερα προβλήματα για μας τους κατοίκους. Ο λαός ξέρει και το έχει αποδείξει πολλές φορές στην ιστορία του ότι οι αποφάσεις και οι νόμοι μπορούν να αλλάξουν όταν υπάρχει λαϊκή θέληση και αγώνας. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε το νησί μας να γίνει φυλακή ανθρώπων. Απαιτούμε εδώ και τώρα να κλείσει το hot spot και να μην γίνει κανένα άλλο πουθενά. Δεν μπαζαρεύουμε τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων, ούτε τις δικές μας. Δεν θα γίνουν οι νησιώτες δεσμοφύλακες, ούτε θα πετροπολούν δυστυχισμένους ανθρώπους. Εμείς θέλουμε μια κοινωνία χωρίς πολέμους, φτώχεια και προσφυγιά, με τους λαούς και τους ανθρώπους να έχουν δουλειά, υγεία και παιδεία. Αυτές είναι οι διεκδικήσεις του Εργατικού Κέντρου και δεκάδων σωματείων και φορέων του νησιού μας και των άλλων νησιών του Αιγαίου. Είναι αιτήματα αλληλεγγύης και διεκδίκησης. Αιτήματα που μπορούν να δώσουν λύση, που εκφράζουν τις ανάγκες των κατοίκων και προσφύγων και μεταναστών. Με αυτό το πλαίσιο καλούμε τα σωματεία, τους φορείς, τους εργαζόμενους, όλο το σαμιακό λαό να συνεχίσει τον αγώνα χωρίς υποχώρηση και κούραση. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε όλους.